Να αλλάξουμε άθλημα τώρα, καθώς διεξήχθη το Σαββατοκύριακο ο έκτος Φιλίππιος δρόμος στη Βέρεια. Δρομείς από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος και δοκίμασαν τις επιδόσεις τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, γραμματέα του Συλλόγου Δρομέων Βέρειας. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο έκτος Φιλίππιος δρόμος πέρασε στην ιστορία πλέον. Πείτε μας όμως πώς κύλησαν τα πράγματα στους αγώνες. Τα πράγματα κυλήσανε πάρα πολύ ωραία και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Από τη στιγμή που δεν είχαμε και κανένα πρόβλημα υγείας, γιατί το πρώτο μέλημά μας είναι να μην πάθει και κανένας τίποτε. Η καρδιά χτυπάει πολύ σαν τους αγώνες, έτσι. Λοιπόν, όλα πήγαν καλά. Η διοργάνωση και των δύο ημερών κύλησε άψογα. Οπότε και εμείς σαν διοργανωτές και ο κόσμος έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Μιλάμε για μια διοργάνωση που έγινε για έκτη χρονιά. Θα λέγατε ότι πλέον αποτελεί έναν θεσμό για την Βέρεια ο Φιλίππιος δρόμος. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει θεσμός. Έκτη χρονιά σημαίνει θεσμός. Γιατί κάθε χρόνο ο κόσμος τον αγκαλιάζει όλο και περισσότερο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται. Ο κόσμος που βγαίνει στον δρόμο να χειροκροτήσει τους δρομείς υπερδιπλασιάζεται. Και το μόνο που ακούμε είναι ένα μεγάλο μπράβο και συνεχίστε. Αυτό που κάνετε, αυτό μας δίνει εμάς μεγάλη όρεξη για να συνεχίσουμε και χαρά. Κύριε Καραγιάννη, πόσοι αθλητές έλαβαν μέρος συνολικά, αλλά και μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και ένας 77χρονος. Ναι, υπήρξε και ένας 77χρονος, ο οποίος είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής από ό,τι μας μιλήσαμε με τον άνθρωπο. Γεραντίδη στο επίθετο, κατάγεται από την περιοχή του Ασενίου Σκίδρας εκεί. Και από ό,τι μάθαμε, συμμετείχε και σε πολλούς αγώνες. Άλλους και τον έχουν βραβεύσει μάλιστα ως τον πιο ηλικιωμένο δρομέα, 77 ετών. Αναμφίβολα δείχνει το κουράγιο και την θέληση που έχει για να καταφέρει να τρέχει σε τέτοιους αγώνες. Πολύ δύσκολο σίγουρα, για την ηλικία του. Σίγουρα. Συνολικά, κύριε Καραγιάννη, δεν μου είπατε όμως πόσοι αθλητές έτρεξαν στον Φιλίππιο δρόμο. 1.350 άτομα στο σύνολο των δύο ημερών. Κοντά στους 700 δρομείς συμμετείχαν στο μεγάλο αγώνα Βεργία-Ναβέρια τα 14,5 χιλιόμετρα. 320-330 παιδιά στα δημοτικά σχολεία, 100 στα γυμνάσια τα 2 χιλιόμετρα και 250 με 280 δρομείς, δεν θυμάμαι τώρα, στα 5 χιλιόμετρα, στον νυχτερινό αγώνα του Σαββάτου. Και οι νικητές των δύο ημερών ποιοι ήταν και από ποιες περιοχές φυσικά? Ακούστε σύμπτωση. Τα 5 χιλιόμετρα το βράδυ στον νυχτερινό αγώνα κέρδισε ο Σταμούλης ο Γιώργος, αθλητής του Φίλιππου Βερίας, της ομάδας Σκοτ, Βεριώτης. Και την επόμενη μέρα στα 14,5 χιλιόμετρα ο νικητής ήταν πάλι Σταμούλης, συμπτωματικό, Κώστας από το Αγρίνιο. Καμία συγγένεια οι δύο μεταξύ τους φυσικά. Καμία συγγένεια. Μάλιστα η διοργάνωση είχε βάλει και ένα χρηματικό έπαθλο ρεκόρ διαδρομής. Μάλιστα το είχε κάνει ο Σταμούλης ο Κώστας, κέρδισε πέρυσι. 49 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα και φέτος έκανε 49 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και δεν κατάφερε ο άνθρωπος να πάρει και το χρηματικό έπαθλο. Για πολύ λίγο. Πραγματικά ναι, να ευχηθούμε την επόμενη χρονιά να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία ο Φιλίππιος δρόμος Βέρειας φυσικά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.